Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Ναι, καλά διαβάσατε στον τίτλο αυτού του βίντεο. Όταν η φίλη που μου στέλνει την επιστολή διαγνώστηκε με καρκίνο, είχε να αντιμετωπίσει και το γεγονός ότι οι φίλοι της απομακρύνθηκαν από κοντά της. Ο τίτλος αυτού του βίντεο είναι «Όταν διαγνώστηκα με καρκίνο, οι φίλοι μου, εγώ θα έλεγα οι δήθεν φίλοι της, απομακρύνθηκαν». Αγαπητή Θέκλα, χαίρομαι πάρα πολύ που έχω την ευκαιρία να μαθαίνω και να βελτιώνω τον εαυτό μου μέσα από το κανάλι σου. Και όπως λένε και οι Άγγλοι, keep up the good work. Συνέχισε την καλή δουλειά. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλοι. Ήρθε λοιπόν η ώρα να μοιραστώ μαζί σου τη δική μου ιστορία. Πριν αρχίσω, θα ήθελα να πω λίγα λόγια για μένα. Είμαι 48 χρονών, σε σχέση εδώ και 22 χρόνια, αλλά όχι παντρεμένη και χωρίς παιδιά από επιλογή. Ωραία. Η ζωή μου κυλάει όμορφα σε μια πόλη στο εξωτερικό, με πολλή αγάπη από τον σύντροφο μου και το οικογενειακό μου περιβάλλον. Είμαι στο πικ της καριέρας μου, ενώ ότι βρίσκεται στο πιο καλό σημείο της καριέρας της. Αυτά σημειώστε τα. Σημειώστε τα, ότι είναι σε μια καλή σχέση, ότι είναι στο πικ της καριέρας της, ότι είναι στην ακμή της καριέρας της και ότι περνάει όμορφα. Αυτά σημειώστε τα, γιατί νομίζω παίζουν ρόλο για τον τρόπο με τον οποίο φέρθηκαν οι φίλοι της όταν αρρώστησε. Είμαι εξωστρεφής, κοινωνική, με πολύ χιούμορ και δοτική. Υποφέρω από κρίσεις πανικού πάνω από 20 χρόνια και είμαι σε αγωγή. Χαρακτηρίζω τον εαυτό μου κοροϊδευτικά ειδικό καταστροφολόγο, αφού πάντα σκέφτομαι ότι θα συμβεί το χειρότερο για τα πρόσωπα που αγαπώ. Εννοείς ότι αγχώνεσαι για τους ανθρώπους που αγαπάς, ότι θες να είναι καλά. Έχω πολλούς φίλους. Μάλλον θα πω καλύτερα, είχα πολλούς φίλους και θα εξηγήσω παρακάτω. Πριν από 5 χρόνια, δηλαδή στα 43 σου, επισκέφτηκα το γιατρό για ένα εξόγκωμα στο χέρι που κατέληξε ύστερα από βιοψία να είναι καρκίνος δευτέρου σταδίου λέμφωμα. Ενημερώθηκα από τους γιατρούς ότι πρέπει να αρχίσω άμεσα χημειοθεραπείες με όλα τα επακόλουθα. Και εδώ αρχίζουν τα παράξενα. Εγώ που μέχρι εκείνη τη στιγμή φοβόμουν μέχρι και τη σκιά μου, είχα μια εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση στο σοβαρό πρόβλημα της υγείας μου. Έκλαψα? Ναι. Μια μέρα στην αρχή και μια μέρα όταν τελείωσα τις χημειοθεραπείες. Φοβήθηκα? Όχι. Ούτε μια στιγμή. Ήμουν σίγουρη ότι θα το ξεπερνούσα. Είπα γιατί σε μένα? Όχι. Είπα γιατί όχι και σε εμένα, όπως και σε τόσους άλλους. Βασικά, αν είχα να διαλέξω σε εμένα να έχω καρκίνο ή κάποιος από τους αγαπημένους μου, διάλεγα εμένα χωρίς δεύτερη σκέψη. Μου φαινόταν πιο εύκολο να ανταπεξέλθω στο να έχω εγώ καρκίνο παρά να έχουν οι άνθρωποι που αγαπάω. Έτσι άρχισα έναν αγώνα, έχοντας τον σύντροφο και τη μητέρα μου που ήρθε από Ελλάδα να με φροντίσει για 6 μήνες δίπλα μου καθημερινά. Μετά τη δεύτερη χημειοθεραπεία άρχισαν να πέφτουν τα μαλλιά, εμετή και αφόρητη πόνη. Έχω ακούσει ότι είναι πολύ δύσκολες οι παρενέργειες των χημειοθεραπείων. Όλο το δέρμα μου μαύρο από τα φάρμακα, αλλά εγώ εκεί χωρίς να παραπονιέμαι. Δεν σταμάτησα τη δουλειά ούτε μία μέρα. Αν δεν ήμουν καλά, απλώς δούλευα από το σπίτι. Ένιωθα τόσες τύψεις που έκανα τους αγαπημένους μου να πονάνε κάθε μέρα. Και όταν λες τους αγαπημένους σου, εννοείς τους ανθρώπους που είναι ουσιαστικά δίπλα σου, το σύντροφο σου, τη μητέρα σου, αυτούς. Από την άλλη, συνέβη κάτι παράξενο. Οι φίλοι μου, οι άνθρωποι που ήμασταν συνέχεια μαζί, άρχισαν να αραιώνουν. Κάποιοι απλώς εξαφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της θεραπείας και άλλοι ήταν παρόντες απόντες. Σαν να φοβόντουσαν ότι αν με πλησιάσουν θα κολλήσουν. Θα περίμενα ένα απλώς είμαστε εδώ για σένα, αν θες να μιλήσεις ή να βγεις να ξεσκάσεις, αλλά τίποτα. Θυμάμαι μια φίλη, όταν με έβλεπε το μόνο που έκανε ήταν να κλαίει και εγώ να της λέω δεν πέθανα ακόμα, ήμαρτον. Όταν προσπαθούσα να πω πόσο φρικτό είναι το συνέστημα να χάνεις τα μαλλιά σου, μου έλεγαν έλα μωρέ, τρίχες είναι, θα ξαναβγούν. Τι απέσιο πράγμα να πεις σε μια γυναίκα για τα μαλλιά της που είναι σύμβολο της θηλυκότητας της.
και για έναν άνδρα το να το πεις είναι απέσιο. Γενικά είναι απέσιο πράγμα την ώρα που εσύ στενοχωριέσαι για κάτι που σου συμβαίνει, όπως το να χάσεις τα μαλλιά σου και άλλο να σου λέει έλα μωρέ τρίχες είναι εντωμεταξύ, θα γελάσετε. Σήμερα που γυρίζω αυτό το βίντεο είναι Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2024 και ξύπνησα το πρωί κατά τη διάρκεια ενός ονείρου, ενός εφιάλτη. Παλιότερα έβλεπα εφιάλτες ότι έχανα τα δόντια μου, ότι τα δόντια μου κουνιόντουσαν και ένα-ένα έπεφταν, ότι είχαν τα δόντια μου. Και θυμάμαι τότε όταν το είχα πάρει στη ψυχοθεραπεία μου, γιατί και εγώ κάνω ψυχοθεραπεία, όπως όλοι οι ψυχολόγοι θα έπρεπε να κάνουν ψυχοθεραπεία παράλληλα σε άλλον ψυχολόγο, μου είχε πει ο ψυχολόγος μου τότε ότι το να βλέπεις τέτοια όνειρα σημαίνει δύο πράγματα. Το ένα ότι μπορεί να τρίζεις τα δόντια σου κατά τη διάρκεια της νύχτας, το οποίο ίσως να ισχύει, δεν γνωρίζω, ενώ όντως να έτριζα τα δόντια μου, και το δεύτερο ότι νιώθεις ότι χάνεις τη δύναμη σου, νιώθεις αποδυναμωμένη. Χθες το βράδυ λοιπόν, μετά που κάναμε το βίντεο το χθεσινό με τον άνδρα εκείνο, ο οποίος σε ηλικία 44 χρονών αποφάσισε επιτέλους να πάει no contact με τους γονείς του και κυρίως με τη μάνα του και την αδερφή του που ήταν παρεμβατικές στη ζωή του, το βίντεο το οποίο έχει τον εξής τίτλο, να σας πω ακριβώς τον τίτλο για να μην τα μπερδεύω, ο τίτλος είναι «Έξω τα τσογλάνια προτού μας πεθάνουν». Ένας άνδρας καταλήγει με σοβαρό αυτοάνοσο λόγω καταπιεστικής ναρκισίστριας μητέρας. Λοιπόν, το χθεσινό βίντεο με άγγιξε πάρα πολύ. Όπως νομίζω έχει αγγίξει πολύ κόσμο το χθεσινό βίντεο, θα βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο και το link για το χθεσινό βίντεο. Και είδα το εξής όνειρο. Εν τω μεταξύ όλοι βλέπουμε όνειρο όταν κοιμόμαστε, αλλά για να θυμηθούμε το όνειρο πρέπει να ξυπνήσουμε πάνω στο όνειρο. Και επειδή χθες το βράδυ πήγα νωρίς για ύπνο, ξύπνησα πιο νωρίς από το κανονικό και μετά ξανακοιμήθηκα, οπότε δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω τον κύκλο του ύπνου και ξύπνησα πάνω στο όνειρο. Ήταν ένας εφιάλτης. Και το χαρακτηριστικό σημείο του εφιάλτη ήταν ότι έπαιρνα τούφες από τα μαλλιά μου και έβγαινα. Όσοι είστε καιρό στο κανάλι γνωρίζετε ότι είμαι no contact με τους γονείς μου. Έχει πάει και ο αδερφός μου no contact μαζί μου. Γενικότερα με την οικογένεια μου δεν είμαι σε contact. Και το χθεσινό βίντεο με την μητέρα και την αδερφή που απασχολούσαν ψυχικά, συναισθηματικά, πνευματικά τον άνδρα εκείνο, ο οποίος έπαθε και το αυτόνομο νόσημα και συνέχιζαν. Μου θύμισε ίσως κάποια δικά μου στοιχεία. Και στο όνειρο ήταν η μητέρα μου και εγώ της έλεγα να βγάζω του... Έκανα έτσι και είχα στο χέρι μου τούφες από τα μαλλιά μου και της έλεγα να... Άμα αγγίξω όλα μου τα μαλλιά θα μείνω χωρίς καθόλου μαλλιά. Και μου λέγε εμένα μου στο όνειρό μου δεν είναι τίποτα. Γι' αυτό λέω θα γελάσετε. Θα το συζητήσω στη θεραπεία μου, θα το πάρω, αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει με το γεγονός ότι το χθεσινό βίντεο μου θύμισε πόσο πολύ επικινδυνεύει η υγεία μας όταν είμαστε εναγκαλισμένοι με τοξικούς ναρκισιστές γονείς και συγγενείς. Οπότε ίσως γι' αυτό να είδα αυτό το όνειρο. Το μυαλό μου να τακτοποιούσε αυτή την πληροφορία. Λοιπόν, άρα εγώ το είδα στο όνειρο και κατατρώμαξε. Δεν εφιάλτης να παίρνω τούφες από τα μαλλιά μου και να πέφτουν. Πόσο μάλλον να σου συμβαίνει στην πραγματικότητα. Και αντί να σου πούνε πόπο, όντως είναι φοβιστικό αυτό που σου συμβαίνει. Και εμένα μου συνέβαινε θα νιώθω άσχημα. Δηλαδή να επικυρώσουν συναισθηματικά την εμπειρία σου, την ακύρωναν. Με το να σου πούν έλα μωρέ, τρίχες είναι, θα ξαναβγούν. Σε αυτό το σημείο σας λέω ότι στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω και το σύνδεσμο του βίντεο που έχει να κάνει με την ακύρωση των συναισθημάτων. Το βίντεο αυτό έχει τίτλο «Συναισθηματική ακύρωση versus συναισθηματική επικύρωση». Θα το βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο. «Δεν είχα την απέτηση, λέει η φίλη, να σταματήσει όλος ο κόσμος τη ζωή του επειδή εγώ ήμουν άρρωστη, αλλά ήθελα να εισπράξω αγάπη εκείνες τις δύσκολες ώρες. Όταν πια τελείωσαν οι θεραπείες, μετά από 8 μήνες που οι φίλοι ήταν απόντες, άρχισαν σιγά σιγά να θέλουν να ξαναμπούν στη ζωή μου. Έλεγαν, έλα τώρα, τελειώσαμε, όλα καλά. Μαζί μου τελειώσατε αφού μόνη σου τελείωσες». Γι' αυτό βάζεις και τρία θαυμαστικά.
Όχι, δεν τελειώσαμε, λέει η φίλη. Εγώ θα πω πότε τελείωσε. Ο καρκίνος δεν παίρνει μόνο το σώμα σου, αλλά και τη ψυχή σου. Το σώμα θεραπευόταν, αλλά η ψυχή, τους ένοιαζε η ψυχή μου. Ένα χρόνο αργότερα έπαθα το πρώτο σοκ όταν κατάλαβα για την πλειοψηφία το φίλο μου ότι ήμουν μια αμεληταία ποσότητα. Τι κι αν έφευγα από τον κόσμο. Τίποτα δεν θα άλλαζε την υπέροχη ζωή τους. Άκουσα σχόλια όπως «Δεν φοβηθήκαμε για σένα, είσαι τόσο δυνατή». Άραγε οι δυνατοί δεν χρειάζονται ένα νόμο να κλάψουν, ένα χάδι και μια αγκαλιά. Στην αρχή έψαξα να βρω δικαιολογίες ότι δεν ήξεραν πώς να το αντιμετωπίσουν, τι να πούν και άλλα τέτοια. Αλλά μετά κατάλαβα ότι δεν υπάρχει δικαιολογία. Συμφωνώ. Όταν αγαπάς πραγματικά στέκεσαι στον άλλον. Δεν φεύγεις. Μπορείς κιόλας να το ρωτήσεις πώς θα ήθελες να σου συμπεριφερθώ. Αν δεν ξέρεις πώς. Φεύγεις όταν δεν νιώθεις, δεν πονάς μαζί με τον άλλο και όταν είσαι δειλός μπροστά στον πόνο και την αρρώστια. Εδώ όμως θα πω ότι η αγάπη εξοβάλλει το φόβο. Εάν πραγματικά αγαπάς κάποιον, όσο και φοβάσαι την αρρώστια, υπερνικάς το φόβο σου για την αρρώστια, γιατί θέλεις να είσαι κοντά στο φίλο σου. Όταν χρειάστηκε να νοσηλευτώ στο νοσοκομείο για 10 ημέρες, όλοι οι άφαντοι φίλοι μου θέλησαν να με επισκεφτούν. Έδωσα εντολή στο σύντροφό μου να μην τολμήσει να έρθει κανείς. Δεν ήμουν αξιοθέατο. Ήταν η τελείως λάθος στιγμή. Μου πήρε 3 χρόνια για να καταλάβω ότι έπρεπε να κόψω τελείως την επικοινωνία για να είμαι καλά. Αφορμή ήταν όταν μια καλή μου φίλη με κατηγόρησε αδίκως ότι προσπαθώ να της πάρω τη φίλη της και ότι κανονίζω ραντεβού πίσω από την πλάτη της. Εκτός από το ότι αυτό ήταν ένα αισχρό ψέμα, είπε και κάτι άλλο που νομίζω ήταν το κερασάκι στην τούρτα. «Εγώ που τόσο στεναχωρήθηκα όταν αρρώστησες, ρώτω που θες», όλο έκλαιγα. Αυτό κι αν είναι επίκληση στο συναίσθημα και εργαλειοποίηση του δικού σου καρκίνου. Άκου, εγώ που τόσο στενοχωρήθηκα όταν αρρώστησες, ρώτω που θες, όλο έκλαιγα. Για κάτσε ένα λεπτό. Με κατηγορείς για κακή φίλη με ψέματα. Με κατηγορείς ότι εγώ είμαι κακή φίλη λέγοντας ψέματα, ενώ εσύ η καλή και συμπονετική στενοχωρήθηκες όταν αρρώστησα. Εγώ είμαι η κακή φίλη και ο κακός άνθρωπος. Πώς τολμάς μετά από τόσα που έχω περάσει και εσύ δεν ήσουν εκεί? Δεν έχεις καθόλου ενσυναίσθηση? Ω, προφανώς όχι. Το μόνο που κατάφερα να της απαντήσω ήταν ότι λυπάμαι που είναι 50 χρονών γυναίκα και συμπεριφέρεται σαν να είναι στο δημοτικό. Αυτό ήταν η αρχή του τέλους. Κράτησα στη ζωή μου ανθρώπους που με αγαπάνε και τους αγαπώ πραγματικά. Αλληλονιαζόμαστε, χαιρόμαστε και πονάμε μαζί. Σε όλα δικά μου και δικά τους. Σε όλα τα δικά μου θέματα και τα δικά τους θέματα. Είμαι εδώ να πλώσω το χέρι μου σε όποιον το χρειάζεται και να πάψω να είμαι ενοχική και να σκέφτομαι μήπως έκανα εγώ κάπου λάθος και προκάλεσα συμπεριφορές ή να δικαιολογώ πάντα συμπεριφορές. Ναι, έμαθα από τον καρκίνο. Ξαναγεννήθηκα και είμαι μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Και μου αρέσω καλύτερα, με αγαπάω περισσότερο. Δεν χρειάζομαι πολλούς στη ζωή μου, αλλά λίγους και καλούς. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν μπορώ να πω ότι αυτή η επιστολή δεν με άγγιξε σε διάφορα επίπεδα. Και είμαι σίγουρη ότι αγγίζει ή θα αγγίξει και πολλούς από εσάς. Ότι ίσως να αγγίξει και πολλούς από εσάς. Καταρχάς, τι σημαίνει φιλία? Η λέξη φιλία έχει τη ρίζα της στο αρχαίο ελληνικό ρήμα φιλό, που σημαίνει αγαπώ. Φίλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μας αγαπάει. Η αγάπη είναι η πιο παρεξηγημένη λέξη στον κόσμο. Τι σημαίνει αγαπάω? Με βάση όσα μαθαίνουμε και εδώ στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι, αγαπάω σημαίνει έχω μια θετική σύνδεση με έναν άνθρωπο, συνδέομαι ουσιαστικά μαζί του, νοιάζομαι για το καλό αυτού του ανθρώπου, χαίρομαι με τη χαρά του και λυπάμαι με τη λύπη του. Η φιλία είναι μια σχέση που μοιάζει με ερωτική σχέση, αλλά είναι πλατωνική. Όλα όσα λέμε για τις ερωτικές σχέσεις, εδώ στο κανάλι μας,
ισχύουν και για τις φιλίες, εκτός από το ερωτικό σεξουαλικό κομμάτι. Όταν ένας άνθρωπος είναι φίλος σου, πραγματικός φίλος σου, σ' αγαπάει. Και όταν είσαι χαρούμενος, θα χαρεί με τη χαρά σου, θα ενθουσιαστεί με τη χαρά σου, ίσως να χαρεί και περισσότερο από σένα τον ίδιο, εσένα την ίδια, και θα το δείξει, θα το εκδηλώσει. Και όταν έχεις λύπη, όταν έχεις στενοχώρια, όταν έχεις πένθος, επίσης θα λυπηθεί με τη λύπη σου και επίσης θα το εκδηλώσει. Δεν ακούω κουβέντες του τύπου «Μα αυτός ο άνθρωπος είναι κλειστός χαρακτήρας και δεν είναι εκδηλωτικός και δεν ξέρει πώς να δείχνει την αγάπη του, δεν ξέρει πώς να δείχνει τη χαρά του, δεν ξέρει πώς να δείχνει τη λύπη του». Δεν ακούω τέτοιες κουβέντες ως δικαιολογίες για τέτοιες συμπεριφορές όπως αυτές που περιέγραψε η φίλη στην επιστολή της. Αυτός που μπορεί να είναι κοντά σου στη χαρά, στη διασκέδαση, στην εξωστρέφεια, στο να πάτε να πιείτε τους καφέδες σας, να πάτε να πιείτε τα ποτά σας, να πάτε μια εκδρομή, να πάτε ένα ταξίδι μαζί και ξέρει να είναι εκδηλωτικός στα χαρούμενα, εάν νιώθει συμπόνια στα λυπητερά, θα μπορέσει να είναι εκδηλωτικός και σε αυτά. Διαφορετικά δεν μιλάμε για φιλία. Μιλάμε για ένα λυσβερίσι ωφελημιστικό. Ναι, κάποιοι άνθρωποι κάνουν befriend, λέγεται στα αγγλικά, προσπαθούν να γίνουν φίλοι, πλησιάζουν κάποιους ανθρώπους με και καλά φιλικές διαθέσεις, προκειμένου να τους έχουν στο περιβάλλον τους και να επωφελούνται από αυτούς. Υπάρχουν συμφεροντολογικές προσεγγίσεις. Άνθρωποι που δεν είναι πραγματικοί φίλοι, αλλά που πλησιάζουν άλλους ανθρώπους, είτε γιατί αυτοί οι άνθρωποι που πλησιάζουν έχουν μια καλή δουλειά και μπορεί να τους φανούν χρήσιμοι. Είδατε, η κοπέλα είπε «Είμαι στο πικ της καριέρας μου». Είτε είναι άνθρωποι που έχουν μια οικονομική επιφάνεια και σκέφτονται ότι αν εγώ βγαίνω για καφέ με αυτό το πρόσωπο ή για φαγητό με αυτό το πρόσωπο θα με κεράσει. Ξέρω ότι ακούγεται πολύ μικροπρεπές και μπορεί να σκέφτεστε τι και αν κεράσω τους φίλους μου. Όμως κάποιος ο οποίος επανειλημμένος έρχεται σε εξόδους και ποτέ δεν βγάζει πορτοφόλι, σημαίνει ότι επωφελείται από τη γενναιοδορία μη τι άλλον του φίλου του. Και πολύ συχνά συναντάς και ανθρώπους οι οποίοι έχουν χρήματα, αλλά είναι τσιγκούνιδες και προτιμούν να κάνουν φιλίες και να βγαίνουν έξω με ανθρώπους που είναι πιο γαλαντόμοι από αυτούς και μπορεί να βγάζουν και λιγότερα χρήματα. Λοιπόν, ένας πραγματικός φίλος είναι φίλος σου σε όλες τις περιστάσεις. Είναι φίλος σου ακόμη και όταν εσύ είσαι ερωτευμένος, για παράδειγμα, και θέλεις τον πρώτο καιρό, το πρώτο χρονικό διάστημα του έρωτά σου να αφοσιωθεί στη γνωριμία με τον νέο σου σύντροφο, την νέα σου σύντροφο. Θέλω εδώ να πω ότι πολλές φορές βρίσκω τα λόγια του τραγουδιού «Και εμείς ερωτευτήκαμε αλλά δεν τρελαθήκαμε, τους φίλους μας δεν καίνε λανθασμένα», τους στίχους αυτού του τραγουδιού της μεγάλης Χαρούλας Αλεξίου, γιατί ένας πραγματικός φίλος χαίρεται πολύ όταν επιτέλους ερωτευτείς με ανταπόκριση με έναν άνθρωπο της προκοπής και σου δίνει το χώρο σου και το χρόνο σου, τόσο ώστε να βιώσεις τη νέα σου σχέση και να μπορέσεις να συνδεθείς ουσιαστικά με το νέο σου τέρι. Και ξέρει ένας καλός φίλος που σε αγαπάει πραγματικά και έχετε πραγματική φιλία ότι δεν θα χαθεί η φιλία σας και δεν θα καταστραφεί η φιλία σας επειδή για μερικούς μήνες δεν θα είσαστε σε συνεχή επαφή. Το έχω πει και άλλες φορές ότι τα κολλητιλίκια δεν είναι κάτι υγιές για ενήλικες ανθρώπους. Μπορώ να καταλάβω ένα κολλητιλίκι στο δημοτικό, άντε στο γυμνάσιο. Κολλητιλίκια όμως στην ενήλικη ζωή δεν είναι κάτι υγιές. Οπότε ένας φίλος, ένας πραγματικός φίλος, χαίρεται με τη χαρά σου, λυπάται με τη λύπη σου, αν νιώσει ότι εσύ χρειάζεσαι απόσταση, σου δίνει την απόσταση, ή μάλλον αν του πεις ότι θες απόσταση, σου δίνει την απόσταση. Σε κάθε περίπτωση όμως, εάν θα αλλάξει στάση απέναντί σου, θα σε ρωτήσει. Θυμάμαι τώρα πέρσι τέτοιο καιρό, όταν ξεκίνησε η συγκατοίκηση με τον άνδρα μου, ένας πολύ καλός μου φίλος, ο Πρόδρομος, ο οποίος είναι και κουμπάρος, μπήκε μάρτυρα στο γάμο μας, με τον οποίο μιλούσαμε πολύ συχνά, μου είπε «Τώρα που θα είσαι εκεί, δεν θα σε παίρνω τόσο συχνά τηλέφωνο όσο σε έπαιρνω όταν έμενες μόνη, γιατί δεν θέλω να παρεμβαίνω, θέλω να σας δώσω το χρόνο σας να γνωριστείτε». Και συχνά
Μια φορά τη βδομάδα, κάθε 10 μέρες, μου στέλνει μήνυμα στο Messenger «Just checking on you». Είστε καλά? Απλώς κοιτάζω να δω αν είσαι καλά. Τίποτα άλλο. Το ίδιο και άλλοι πραγματικοί μου φίλοι, όπως η Αριστονίκη, η Δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου, σε κάποια φάση όταν είχε κάτι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσει με τα παιδιά της, μου είπε: «Ξέρεις, αυτό το διάστημα θα έχουμε πάρα πολλές δουλειές και θα χαθώ λίγο. Μην νομίζεις ότι είναι επειδή δεν σε αγαπώ, αλλά θέλω να πάρω το χρόνο μου να αναδιοργανώσω το πρόγραμμά μου για να τα βγάλουμε πέρα με αυτό το στόχο που έχουμε βάλει ως οικογένεια». Σεβαστό και αποδεκτό. Ένας πραγματικός φίλος, εάν έχει δυσκολία να βρεθεί μαζί σου, αν έχει δυσκολία να επικοινωνήσει μαζί σου, θα σου το επικοινωνήσει, θα σου πει «δυσκολεύομαι». Το να απομακρυνθεί κάποιος χωρίς εξήγηση, στην ουσία είναι ghosting. Και είναι βαρύ. Είναι πικρό να σου κάνουν ghosting όταν εσύ είσαι καρκινοπαθής και κάνεις θεραπείες. Και όντως ναι, από ό,τι ακούω από ανθρώπους που τις έχουν περάσει, είναι επώδυνες. Είναι δύσκολες. Λοιπόν, η φίλη που έστειλε την επιστολή είπε και κάτι άλλο. Είπε ότι όταν άρχισε να γίνεται καλύτερα ή όταν ήρθε σε επαφή με κάποιους φίλους της, ότι ελαχιστοποιούσαν την εμπειρία της, ακύρωναν την εμπειρία της. Όταν έλεγε ότι πέφτουν τα μαλλιά μου και στενοχωριέμαι, της έλεγα: «Μη στενοχωριέσαι μωρέ, τρίχες είναι». Αυτό είναι μια λανθασμένη αντιμετώπιση των συναισθημάτων του φίλου μας. Δεν βοηθάμε κάποιον με το να του λέμε «μη στενοχωριέσαι». Όπως δεν βοηθάμε κάποιον με το να του λέμε «μην αγχώνεσαι». Και οπωσδήποτε το να χτυπήσουμε στον άλλον, ότι ξέρεις όταν εσύ ήσουν άρρωστη εγώ όλο έκλαιγα, προκειμένου να το προσθέσουμε αυτό δίπλα σε μια κατηγορία ότι δεν είσαι καλή φίλη και θέλεις να μου κλέψεις τη φίλη μου, σίγουρα αυτό δεν περιποιεί τιμή στο πρόσωπο που κάνει και αυτές τις σκέψεις και λέει και αυτές τις κουβέντες. Τι να πω, δεν ξέρω. Χαίρομαι που ο καρκίνος άλλαξε τη ζωή της φίλης, γιατί πραγματικά και οι διάφορες αναφορές για ανθρώπους οι οποίοι κατάφεραν επιτυχώς να ξεπεράσουν τον καρκίνο έχουν τέτοια στοιχεία. Ότι άλλαξαν ριζικά τη ζωή τους και ότι έβγαλαν οποιαδήποτε τοξικότητα από τη ζωή τους. Τέτοιοι φίλοι δεν είναι φίλοι. Δεν είναι φυσιολογικό να έχεις πολλούς φίλους. Πολλούς γνωστούς, ναι. Πολλούς θαυμαστές, ναι. Πολλούς θαυμαστές εννοώ τη δουλειά σου, με οποιοδήποτε τρόπο. Πολλούς που να επιθυμούν να έχουν διασύνδεση μαζί σου, ναι, αλλά πολλούς φίλους δεν είναι φυσιολογικό. Οι φίλοι είναι άνθρωποι οι οποίοι επενδύουν χρόνο, συναίσθημα, ενέργεια στη σχέση. Και δεν είναι δυνατόν να διατηρούμε πολλές φιλίες. Δεν υπάρχει χώρος για να διατηρούμε πολλές φιλίες. Μπορεί με κάποιους ανθρώπους να είμαστε φιλικά προσκύμενοι, να τους συμπαθούμε, να είμαστε γνωστοί και να συνομιλούμε κάποιες φορές και να έχουμε φιλικά συναισθήματα, όμως για να μιλήσουμε για μια φιλία πρέπει να υπάρχει ο χρόνος και ο χώρος όπου και οι δύο φίλοι έχουν επενδύσει για να χτίσουν τη φιλία τους. Είπαμε, οι φιλίες είναι όπως τις ερωτικές σχέσεις, μόνο με τη διαφορά ότι είναι πλατωνικές. Δεν υπάρχει το ερωτικό κομμάτι και επίσης μπορούμε να έχουμε και δύο και τρεις φιλίες παράλληλα. Άλλη μια διαφορά με τις ερωτικές σχέσεις, που οι ερωτικές σχέσεις είναι αποκλειστικές. Λοιπόν, θα χαρώ στα σχόλια να διαβάσω τις δικές σας απόψεις. Θα λυπηθώ να διαβάσω ότι είχατε παρόμοιες εμπειρίες, αλλά θέλετε ναι, γράψτε το και μοιραστείτε το. Επίσης θεωρώ ότι καλά έπραξε, ορθώς έπραξε φίλη. Και όταν ήταν στο νοσοκομείο και ήθελαν όλοι αυτοί που προηγουμένως τους έψαχνε και δεν ανταποκρίνονταν να έρθουν να τη δουν, που είπε στον άντρα της «μην τους αφήσεις να έρθουν». Γιατί πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μας προσεγγίζουν και μας κάνουν τους φίλους επειδή έχουν κάτι να κερδίσουν από εμάς, αλλά κατά βάθος έχουν φθόνο, ίσως έχουν φθόνο για αυτήν, γιατί έχει μια μακρόχρονη σχέση στην οποία περνάει όμορφα, επιλέγει συνειδητά να μην παντρευτεί, να μην κάνει παιδιά. Είναι καλά, είναι στο πικ της δουλειάς της, είναι στην ακμή της εργασίας της, μπορεί να τη ζηλεύουν, μπορεί να τη φθώνουν. Οπότε γι' αυτό το λόγο να επέλεξαν και να ήθελαν να πάνε στο νοσοκομείο να την δουν σε μια άσχημη κατάσταση προκειμένου να χειρεκακίσουν ίσως εσωτερικά. Δεν ξέρω, υπάρχει μια τέτοια υπόθεση, αλλά είναι αλήθεια ότι δεν είναι καλή ιδέα να δεχόμαστε να μας επισκεφθεί κάποιος όταν είμαστε σε πολύ δύσκολη φάση, όταν προηγουμένως που ήμασταν καλύτερα αλλά θέλαμε συμπαράσταση, δεν ήταν εκεί για μας παρόλο που το επιδιώξαμε. Τώρα,
δεν ξέρω τι θα έλεγαν οι ούτω λεγόμενες πρώην φίλες της κοπέλας αν ήταν εδώ. Καθένας έχει να πει τη δική του ιστορία, γι' αυτό εξάλλου κάνουμε τις ιστορίες ανώνυμα, ούτως ώστε να παίρνουμε το μήνυμα και τα δεδομένα της κάθε υπόθεσης εννοείται πως είναι διαφορετικά. Κλείνω λέγοντας αυτό, πώς συμπεριφερόμαστε όταν ένας φίλος μας ανακοινώσει ότι υποφέρει από καρκίνο ή από μια άλλη σοβαρή ασθένεια. Καταρχάς, αν κάποιος δεν μας το πει και το έχει πει σε άλλους και το μάθουμε από άλλους, ίσως να μην θέλει να το μάθουμε. Οπότε δεν είναι καλή ιδέα να πάμε και να πούμε σε κάποιον, γεια σου, έμαθα από την Τούλα, τη Σούλα και τη Μαρούλα ότι έχεις καρκίνο. Είναι αλήθεια? Όχι. Ρωτάμε τον άλλο πώς είναι, δείχνουμε ενδιαφέρον για αυτόν και αν θέλει να μοιραστεί μαζί μας τη διάγνωση του ένας φίλος μας, θα τη μοιραστεί. Όταν μοιράζεται μαζί μας κάποιος τη διάγνωση του με καρκίνο, για παράδειγμα, είναι πολύ σημαντικό να σκεφτούμε πώς θα νιώθαμε εμείς αν είμαστε στη θέση του. Όχι για να του μεταφέρουμε αν εμείς θα νιώθαμε τρόμο να νιώσει και εκείνος τρόμο, αλλά για να μπούμε λίγο στο πνεύμα του πόσο δύσκολο πρέπει να είναι για κάποιον να ακούει τη διάγνωση του καρκίνου. Πραγματικά, παρόλο που ο καρκίνος είναι μια ασθένεια η οποία συμβαίνει όλο και συχνότερα, παρόλο που για την ασθένεια του καρκίνου βρίσκονται συνεχώς νέα φάρμακα και υπάρχει πολύ καλή πρόβλεψη για το θεραπευτικό μέλλον του καρκίνου, δεν πάβει ο καρκίνος να είναι μια διάγνωση που αν την ακούσεις σου κόβονται τα πόδια. Εγώ θυμάμαι σε κάποια φάση είχα ακούσει λανθασμένα μια τέτοια διάγνωση και είχα πάθει τα μπλά, ήμουν ξέρω εγώ 32-33 ετών και ήταν λάθος τελικά, δεν ήταν ορθή διάγνωση, αλλά μόνο που άκουσα την γιατρό να λέει ίσως να έχεις καρκίνο, θυμάμαι ότι νόμιζα ότι τελείωσε η ζωή μου, ότι έφυγε γη κάτω από τα πόδια μου και γενικά το πήρα πάρα πολύ βαριά. Γιατί είναι μια ασθένεια που παλιότερα δεν λέγαμε καν το όνομά της. Παλιότερα δεν έλεγαν η επάρατη νόσος, η καταραμένη αρρώστια ή εκείνη η αρρώστια. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολο, βαρύ να ακούσεις μια τέτοια διάγνωση. Επίσης αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, ενώ όπως έγραψε η φίλη, μπορεί να έχουν φοβίες σε μικρά πράγματα, σε μεγάλα πράγματα όπως τη μάχη με τον καρκίνο, να οπλιστούν με εσωτερική δύναμη, λεβενδιά και θάρρος και να πολεμήσουν. Ο κάθε άνθρωπος αντιδρά διαφορετικά ανάλογα με την προσωπικότητα του και το χαρακτήρα του όταν έχει μια τέτοια διάγνωση. Και αν κάποιος φίλος μας έχει μια τέτοια διάγνωση, μας το πει, μιλάει ανοιχτά μαζί μας γι' αυτό, σημαίνει ότι μας προσκαλεί να μιλήσουμε μαζί του και ότι θέλει παρέα και ότι θέλει να μοιραστεί τον πόνο μας μαζί μας, γιατί πόνος που μοιράζεται με κάποιον που μας αγαπά γίνεται ελαφρύτερος, όπως και η χαρά που μοιράζεται με κάποιον που μας αγαπά γίνεται μεγαλύτερη. Πώς αντιμετωπίζουμε κάποιον που έχει καρκίνο? Τον αφήνουμε να μας μιλήσει, προσπαθούμε να κατανοήσουμε την εμπειρία του και προσπαθούμε να επικυρώσουμε τα συναισθήματα του. Δεν ακυρώνουμε τα συναισθήματα του άλλου. Δεν του λέμε σιγά πως κάνεις έτσι, δεν είναι τίποτα, ή πάρ το θετικά. Ακούμε τι λέει ο άλλος. Οι άνθρωποι συνήθως έχουμε ανάγκη από ευήκοα άωτα, μια αγκαλιά και ένα χτύπημα στην πλάτη, όχι απολύσεις. Εννοείται πως δεν θα γιατρέψουμε εμείς τους φίλους μας που έχουν καρκίνο. Εννοείται πως δεν θα τους πούμε εμείς πώς να αντιμετωπίσουν τον καρκίνο τους. Όταν οι φίλοι μας που έχουν καρκίνο έρχονται σε εμάς, έρχονται για μια αγκαλιά, έρχονται για μια ματιά τρυφερή και ενθαρρυντική, έρχονται για να τους ακούσουμε. Ρωτάμε, ακούμε, ενδιαφερόμαστε. Δεν είμαστε τόσο εγωκεντρικοί ώστε την ώρα που άλλος έχει καρκίνο σημασία να έχει το εγώ μου και ότι εγώ νιώθω άβολα για τις αρρώστιες, άρα επειδή εγώ στενοχωριέμαι και κλαίω και κάνω, αποφεύγω το φίλο μου που είναι καρκινοπαθής γιατί εγώ δεν αισθάνομαι καλά. Τι άλλο είναι εκτός από εγωκεντρισμός το να αποφεύγω το φίλο μου που είναι καρκινοπαθής επειδή εγώ προσωπικά φοβάμαι τον καρκίνο? Δεν είναι ο απόλυτος εγωκεντρισμός? Δεν κάνουμε τον καρκίνο του φίλου μας δική μας υπόθεση. Μάλλον δεν βάζουμε τη δική μας βλακεία πάνω από το γεγονός ότι ο φίλος μας έχει καρκίνο. Ένας άνθρωπος, θα μου πείτε, μπορεί να φοβάται τον καρκίνο. Ναι, επικοινώνησε το. Πες, σε ακούω. Μπορούμε να πούμε, δεν ξέρω τι πρέπει να σου πω. Τι θα ένιωθες καλύτερα να σου έλεγα, τι θέλεις από μένα? Σε ακούω.
Τι θα ήθελες να ακούσεις από μένα? Πώς μπορώ να σου είμαι πιο χρήσιμος? Αυτά είναι λόγια αγάπης. Γιατί την ώρα που ο άλλος είναι ασθενής και μοιράζεται μαζί μας την εμπειρία του, έχει ανάγκη να τον υποστηρίξουμε και όχι να βάλουμε τον εαυτό μας πάνω από όλους. Εν τω μεταξύ, εδώ θέλω να πω ότι ούτε ο καρκίνος, ούτε η σκλήρυνση κατά πλάκας, ούτε οποιαδήποτε άλλη σοβαρή ασθένεια δεν είναι δικαιολογία για να συμπεριφέρεται ένας ασθενής με κακοποιητικό τρόπο προς τους άλλους, για να τα λέμε τα πράγματα και από τις δύο πλευρές. Και ότι υπάρχουν άνθρωποι που εργαλειοποιούν τις ασθενείες τους και τις χρησιμοποιούν για να πάρουν προσοχή. Εάν έχουμε στο περιβάλλον μας τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι επικαλούνται τον καρκίνο τους, επικαλούνται το αυτοάνοσο τους, επικαλούνται την τάδε ασθένεια, την άλλη ασθένεια, προκειμένου να ξεφύγουν από τις συνέπειες των λαθών τους ή να αποκτήσουν ίχτο, εκεί είναι διαφορετικό πράγμα. Όμως η ιστορία αυτή σημερινή έχει να κάνει με μια κοπέλα που νόμιζε πως είχε φίλους, που όσο ήταν υγιής όλοι την ήξεραν και όλοι την θυμόντουσαν, και όταν αρρώστησε αποστασιοποιήθηκαν από αυτή. Έμειναν μακριά. Και όταν επέστρεψαν, της έδειξαν ότι δεν ήταν πραγματική της φίλη με τους τρόπους που ακούσαμε σε αυτό το βίντεο. Θα χαρώ πολύ να διαβάσω και τις δικές σας απόψεις στα σχόλια. Σας χαιρετώ. Να είμαστε καλά, και αν ακούει αυτό το βίντεο κάποιος που είναι καρκινοπαθής, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Ζήτησε βοήθεια στις διάφορες υπηρεσίες για τους καρκινοπαθείς. Υπάρχουν και υπηρεσίες των ψυχολόγων που εξειδικεύονται στη στήριξη ασθενών με καρκίνο και των συγγενών τους. Καλή δύναμη. Εύχομαι να το περάσεις όσο πιο ανώδυνα γίνεται. Shit happens, cancer happens. Εντάξει. Τα πράγματα φαίνονται καλύτερα από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να είσαι τρομοκρατημένος, τρομοκρατημένη. Καταλαβαίνω ότι δυσκολεύεσαι. Κάνε οτιδήποτε θα σε βοηθήσει να διαχειριστείς καλύτερα τη διάγνωση σου. Ένα μόνο πράγμα θα σου πω. Αυτή η διάγνωση του καρκίνου, ας είναι για σένα μια ευκαιρία για να δεις τη ζωή σου αλλιώς. Να αξιολογήσεις τη ζωή σου διαφορετικά και να καθαρίσεις τη ζωή σου από παράσιτα. Αν έχεις παράσιτα στη ζωή σου, βγάλ' τα. Καλή δύναμη σε όλους. Και ποτέ δεν ξέρουμε τι μπορεί να ξημερώσει στον καθένα. Δηλαδή κάποιος που σήμερα ακούει ότι ο φίλος του έχει καρκίνο και λέει μακριά από εμάς, μπορεί αύριο να έχει αυτός. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να πενευτεί, εγώ δεν αρρώστησα ποτέ ή δεν θα αρρωστήσω ποτέ. Τι να κάνουμε. Γεια. Yeah.